Κύριε Βρωμάκη, πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαθέτετε τον χρόνο σας λίγες ώρες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτά όπως δεν μας αφορούν. Έχουμε εθνικές εκλογές μπροστά μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Η ημερομηνία νομίζω ότι είναι υποκαθορισμένη 6-7 Ιουλίου. Και καλά κάνουν και αφήσανε τα παιδιά μια εβδομάδα ήσυχα για να δώσουν και τις εξετάσεις τους. Για πέστε μας όμως, οι ευρωεκλογές τελειώσαν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε το ΠΑΣΟΚ Παύλα Κίνημα Αλλαγής που έβγαλε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Οι ευρωεκλογές είναι παρελθόν, αλλά τα μηνύματα είναι εδώ, κύριε Νικολόπουλη. Τα μηνύματα είναι ισχυρά για τον κύριο Τσίπρα και για την κυβέρνησή του. Οι Έλληνες πολίτες του γύρισαν την πλάτη, τον τιμώρησαν για τις πολιτικές που εφήρμοσε 4 χρόνια. Αποδοκίμασαν τον διχαστικό του λόγο, τον κινησμό του, την αλαζονία του. Καταδίκασαν την υπερφορολόγηση 4 χρόνια τώρα και του έδειξαν ότι δεν πρέπει να έχει ασέβεια απέναντι στους θεσμούς. Αυτή η απίστευτη δημαγωγία, αυτός απίστευτος λαϊκισμός που ακολούθησε 4 χρόνια, η επιμονή του να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη και να την ισοπεδώσει, ήταν αυτά που τους στήχησαν. Οι Έλληνες πολίτες κατάλαβαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα προοδευτικό κόμμα και γι' αυτό έδωσαν και το ανάλογο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία. Για μας όμως, στο κίνημα αλλαγής, θέλουμε τώρα που μπαίνουμε στο πολιτικό προσκήνιο, τώρα που σταθερά επανερχόμαστε, να θυμίσουμε τι έχουν γίνει, τι έχει γίνει τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια και τι οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας. Γιατί η χρεοκοπία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο από το 2004 μέχρι το 2009 και εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να μας εμπιστευτεί ξανά, διότι απλούστατα είμαστε η μόνη εγγύηση απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της δεξιάς. Είμαστε εμείς που μπορούμε να εγγυηθούμε κοινωνικό κράτος και ίσες ευκαιρίες. Είμαστε εμείς που μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά την Ελλάδα, γιατί έχουμε και την εμπειρία και τη θέληση και το έχουμε αποδείξει με την πατριωτική μας στάση. Πήρατε ένα ποσοστό περίπου 8%. Θα έλεγα καλό ποσοστό, γιατί οι ευρωεκλογές έχουν και ένα χαλαρό ψήφο. Μια χαλαρή ψήφο, μάλιστα. Δεν έχετε ακόμα πείσει τον κόσμο ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει αλλάξει πορεία, πληρώνεται ακόμα κάποια λάθη που γίνανε στο παρελθόν ή είστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα? Η πόλωση η οποία υπήρξε το προηγούμενο διάστημα ήταν τεράστια. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια επιδίδονταν σε μια απίστευτη προπαγάνδα εναντίον μας. Δεν είναι ανάγκη να θυμίσω δηλώσεις που έχουν γίνει ένθεν κακήθεν ότι δεν θα μπούμε στη Βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαίους υπουργούς του, όπως και ότι η ψήφος στο κίνημα αλλαγής είναι μια χαμένη ψήφος. Αντέξαμε σε αυτή την πόλωση. Αν θα μου πείτε αν θα είμαι εγώ ευχαριστημένη, όχι. Θα θέλω ενίσχυση των ποσοστών μας. Γιατί όλο αυτό το διάστημα που αντέξαμε, είπαμε αλήθειες. Κοιτάμε τους Έλληνες πολίτες στα μάτια, δεν λαϊκίσαμε, δεν δημαγωγούσαμε, σεβαστήκαμε πάντα την ετοιμιγορία του. Τον καλούμε όμως τώρα που έχουν φανεί τα πράγματα να μας ενισχύσει. Να μας ενισχύσει γιατί πρέπει να παίξουμε ρόλο, γιατί ο Σάκης, η παράταξή μας έλειπε, η χώρα ζούσε περιπέτειες. Γι' αυτό λοιπόν το περιμένω και το πιστεύω βαθιά ότι η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη στις εθνικές εκλογές. Θα ρωτήσω λοιπόν ακόμα κάτι για να κλείσω το θέμα. Αύριο είστε μέσα στην Βουλή με ένα ποσοστό διψήφιο 10-11, το οποίο θα σας δώσει ο ελληνικός λαός. Πιθανότατα θα είστε διαχειριστής των κρίσεων που έρχονται, γιατί μη γελιόμαστε, όλοι γνωρίζουν ότι η χώρα δεν θα βγει εύκολα από όλη αυτή τη δεκαετία, θα περάσουν πολλά χρόνια. Ξαναδούμε κάποιες καλύτερες ή καλές μέρες, αν θέλετε. Πώς θα το χειριστείτε αυτό το 10%, το 11%, το οποίο σας δώσει ο ελληνικός λαός? Θα το χειριστείτε πηγαίνοντας στην κέντρο αριστερά του κ. Τσίπρα ή στη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, ή θα έχετε μια πορεία τέτοια που θα δείξετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ? Κύριε Νικολόπουλε, είναι διχαστικά διλήμματα όλα αυτά τα οποία βάζετε. Εμείς εκείνο το οποίο περιμένουμε είναι να αποφασίσει και να δείξει με την ψήφο του ελληνικός λαός
ότι μας εμπιστεύεται. Περιμένουμε να μας ενισχύσει τα ποσοστά μας, ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε προοδευτικές επιλογές και προοδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα. Είμαστε πεπισμένοι και το λέμε πολλά χρόνια τώρα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από τα διέξοδα που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να βγει από την κρίση εάν οι μεγαλύτερες, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτικών δυνάμεων, αν όχι όλες, δεν συνεννοηθούν και δεν βαδίσουν σε έναν δρόμο με συγκεκριμένο σχέδιο, ώστε να ελευθερωθεί η Ελλάδα από αυτές τις απίστευτες δεσμεύσεις τις οποίες υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας στο δικό του μνημόνιο, για να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει χώρο για επενδύσεις, χώρο για νέες δουλειές, χώρο για να ελαφρυνθεί και να δημιουργήσει ό,τι πιο δημιουργικό υπάρχει στην Ελλάδα. Με αυτή λοιπόν τη λογική πορευόμαστε στις εκλογές, δεν προκαταβάλουμε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Λέμε σε κάθε κατεύθυνση, δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, είμαστε ξεκάθαροι, έχουμε επιλέξει αυτόνομη πορεία, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι πραγματικά να εμπιστευθούν αυτούς που είναι γνήσιοι εκφραστές του προοδευτικού χώρου και όχι αυτούς που τους κορόιδεψαν τόσα χρόνια τάζοντάς τους λαγούς με πετραχίλια, που αποδείχθηκαν ότι έκαναν τεράστιο κακό στην Ελλάδα και την έβαλαν σε περιπέτειες.